Με την ησυχία σου. Έφυγες από την πόλη σου, ήρθες εδώ, ψάχτηκες μόνη σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ακόμα και αν το σπίτι σου είναι στην Αθήνα, ναι, να ξεκινήσεις μέσα σε αυτή τη δουλειά και να τα βγάλεις πέρα μόνο σου. Λοιπόν, εσύ ήσουν ένα πολύ δυναμικό στοιχείο, εγώ. Δεν ξέρω ο κόσμος τι ξέρει, αλλά ήσουν ένας άνθρωπος που κρατάει τη ζωή τα χέρια σου. Ήσουν πολύ δυνατή γυναίκα. Ναι, είναι στο χαρακτήρα μου αυτό. Και ακόμη συνεχίζει. Και με τσαπουκά δηλαδή. Ναι. Δεν ήσουν. Δεν ήσουν αυτό που λέμε ένα εύπλαστο κοριτσάκι. Ήσουν μια γυναίκα δυναμική. Επειδή και ο άντρας σου φαντάζει κάπως έτσι. Ναι. Πώς το εξισορροπείτε? Είναι καλά. Να σου πω. Τώρα σε αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο άντρας μου όχι απλά φαντάζει, είναι πολύ περισσότερο από μένα. Και αυτό ήταν και το ιδανικό του δικό μου για να βρω σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή να αισθανθώ ότι αυτός ο άντρας που είναι απέναντί μου είναι πιο πολύ από μένα. Πιο δυναμικός από μένα. Αυτό το ψάχνες? Όχι, δεν το ψάχνα, αλλά ποτέ δεν θα προχωρούσα τίποτα στη ζωή μου αν δεν ένιωθα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και προχώρησα με τον Τραϊνό. Δηλαδή, ο Τραϊνός, και ειδικά από την πρώτη στιγμή που τον είδα εκεί με κάτι παιδιά, γιατί είναι φοβερός σαν μπαμπάς και γενικώς με τα παιδιά το έχει πάρα πολύ. Πριν τη Βικτόρια, όχι μόνο με την κόρη μου. Τον έβλεπες με τα παιδιά που τρελό, τι να σου πω. Εγώ καμία σχέση με τα παιδιά. Το λέω. Θα φτάσουμε και στα δικά σου. Ναι, ο Τραϊνός λοιπόν ήταν με τα παιδιά άλλο πράγμα. Και λέω, αυτός λέω θέλω να κάνει το παιδί μου. Τέλος. Εκεί είπα ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει το παιδί μου. Όταν το κάνατε, ήσασταν στη φάση που θέλατε να κάνετε παιδί? Όχι. Προέκυψε. Ήρθε τυχαία. Ναι. Να σου πω, ήρθε τυχαία η πρώτη φορά, η πρώτη μου εγκυμοσύνη. Γιατί έχασα ένα μωρό 2 μηνών. Α, είχες και εσύ. Ναι. Είχες παλινδρομή. Ναι. 2 μηνών, καταλαβαίνεις ότι μετά όμως το θέλαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, συνειδητοποιήσαμε και διότι το θέλαμε πάρα πολύ. Και αμέσως, ευτυχώς όμως αμέσως έτσι. Στεναχωρήθηκες τότε, στεναχωρήθηκες. Στεναχωρήθηκες, φοβήθηκες. Θέλω να δω αν όλες οι γυναίκες νιώθουν τα ίδια. Φοβήθηκα πάρα πολύ, τρελάθηκα γιατί. Ξέρεις, αισθάνεσαι, λες, πού πάμε να γιάμε, και ειδικά όταν δεν είσαι 20 χρονών και 25, και λες, ας πούμε, μου συμβαίνει αυτό σε μια πιο μεγάλη ηλικία, από πότε θα μου ξανασυμβεί, μία μου συνέβη και όλα αυτά τα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, λέω ότι δεν πειράζει, για κάποιο λόγο έπρεπε να έρθει σε αυτόν τον κόσμο η Βικτόρια. Δεν θα ερχόταν η Βικτόρια. Έτσι είναι. Λοιπόν, έλεγες πριν.